η προσπάθεια κάλυψης του προβλήματος με την νοσηλεία παιδιών στην ψυχιατρική κλινική, γεγονός που συνέβη το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, θεωρείται επιστημονικός λάθος. Η νοσηλεία από άλλη ειδικότητα εγκαιμονεί κινδύνους, όπως περιγράφεται από τη διευθύντρια της κλινικής αλλά και από τους ψυχιάτρους. Το μεγάλο ερώτημα, κύριε Πατριανάκο, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, είναι γιατί διαιωνίζεται αυτό το λάθος και γιατί η απόφαση είναι να αφήσουν να διαιωνίζεται αυτό το λάθος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ. Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές σας. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, διότι θυμάστε ότι το Φεβρουάριο που κάναμε μια ολόκληρη προσπάθεια που βρήκαμε, που ήρθε η γιατρός από το Βενιζέλιο, κάλυψε για να συνεχίσει η λειτουργία της παιδοψυχιατρικής, και τότε είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνουν 1, 2, 3, 4 πράγματα. Όχι μόνο δεν γίνανε τίποτα, το αποτέλεσμα ήταν ότι λόγω των χειρισμών παραιτήθηκε και ένας παιδοψυχίατρος. Δηλαδή είμαστε σε ακόμα πιο δεινή θέση από εκείνη την οποία είχαμε ξεκινήσει. Σωστή. Και πραγματικά αναρωτιέται κάποιος αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει προκήρυξη για τον κλάδο του ΕΣΥ η οποία να είναι στον αέρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η θέση του Πανεπιστημιακού που είχαν υποσχεθεί ότι θα έβγαινε, η οποία δεν έχει βγει, δεν εκκρεμεί. Και αν με ρωτήσετε ότι ναι, αλλά γίνονται προκηρύξεις και βγαίνουν άγονες, η απάντηση είναι ότι όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, τότε δίνεις κίνητρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν. Όπως δώσανε κίνητρα για τους ανεσιολόγους, όπως δώσανε κίνητρα για άλλες ειδικότητες, γιατί δεν δίνουν κίνητρα για αυτήν εδώ τώρα για τους παιδοψυχιάτρους. Και από εκεί και πέρα, όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει μία κλινική, τότε πραγματικά μέχρι να δεις τι θα κάνεις, απευθύνεσαι και στον ιδιωτικό χώρο αν θέλει να έρθει κανείς ιδιώτης με μπλοκάκι να δουλέψει όπως γίνεται και σε άλλες καταστάσεις όπως λέει και ο νόμος, και από εκεί και πέρα πραγματικά δεν νοσηλεύεις ένα παιδί στην ψυχιατρική, διότι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίναμε ως φοιτητές είναι ότι τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες. Δεν είναι δηλαδή σαν να μου λέει ότι παίρνω ένα παιδί και το οποίο έχει ένα νόσημα και το βάζω στην παθολογική κλινική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι άλλο η ιατρική. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν γίνεται επιστημονικά ένα παιδί από την παιδοψυχιατρική να νοσηλεύεται στην ψυχιατρική. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πού θα νοσηλεύονται αυτά τα παιδιά. Μπορεί να ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, διότι η διακομιδία, αλλά τι να κάνουμε από τη στιγμή που δεν μπορούμε, πρέπει να κινηθούν άμεσα, να γίνουν προκηρύξεις θέσεων μαζικές, όχι μία και δύο, να γίνει προκηρυχθεί του Πανεπιστημιακού, να δοθούν κίνητρα, και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουν τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα. Με την πρόταση να λέει να πηγαίνουν τα παιδιά σε άλλες παιδοψυχιατρικές κλινικές μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λύση. Δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να σκεφτείτε άλλη λύση. Δηλαδή, δεν γίνεται ένα παιδί να νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική. Κύριε Πατριανάκο, η πιο κοντινή παιδοψυχιατρική που λειτουργεί, να φανταστώ ότι είναι στην Αθήνα, Αθήνα. Σε κάποια νοσοκομεία της Αθήνας. Μάλιστα. Η ψυχική υγεία ούτως ή άλλως, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχετε κάνει άπειρες παρεμβάσεις και σαν Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, βάλετε συνεχώς. Είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να κλείσουν οι ψυχιατρικές μονάδες. Είναι να πάει αλλού το πράγμα και με την ψυχική υγεία. Ο στόχος είναι να κλείσει η παιδοψυχιατρική κλινική από τη στιγμή που δεν βρίσκεται λύση. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Δεν είναι χθεσινό. Είναι προχθεσινό. Προχθεσινό είναι το πρόβλημα γενικότερα του ΕΣΥ. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς στόχο να κλείσει την παιδοψυχιατρική. Απλά αυτή τη στιγμή γίνονται λάθος χειρισμοί και γι' αυτό και δεν έχει καλυφθεί η παιδοψυχιατρική. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση αποχώρησης των γιατρών του ΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν είναι πλέον το ΕΣΥ ελκυστικό. Γίνονται θέσεις, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται άγονες. Δηλαδή θα πρέπει η πολιτεία να δει πολύ σοβαρά. Διότι όταν δεν δίνει κίνητρα για να έρθει ο γιατρός του ΕΣΥ, γιατί να μπούμε μέσα.
Γιατί να μπουν τα νέα παιδιά? Δεν υπάρχει, αν δεν φροντίσεις την εκπαίδευση, δεν φροντίσεις τους μισθούς, δεν φροντίσεις την οργάνωση, τη διοίκηση, τη διευθύνση των κλινικών, τότε πλέον με τα πράγματα οδηγούνται, είναι, νομίζω ότι είναι δυστυχώς που το λέω, αλλά οδηγούνται σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Δεν φροντίζεις την πρωτοβάθμια υγεία. Αδιέξοδο. Πρωτοβάθμια υγεία σε κακά χαλιά. Ένα μη φιλικό εσύ, διότι πραγματικά σε καθημερινή βάση το κάνουν μη φιλικό αυτό το εσύ. Κίνητρα τα οποία δεν δίδονται, κόσμος που ταλαιπωρείται, εργαζόμενοι που ταλαιπωρούνται, γιατί δεν κάνει να βάζω μόνο την πλευρά των ασθενών, πρέπει να βάζω μέσα και την πλευρά των ανθρώπων, οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό πάρα πολλές φορές. Ζητώ συγγνώμη. Μέσα στο εσύ, και δεν μπορούν να τα καταφέρουν υπό τις συνθήκες αυτές, δηλαδή με τις συνθήκες με τις οποίες εργάζονται. Ένα δύσκολο παζλ, πιστεύετε, ή απλά μια λάθος διαχείριση και εκεί σταματάει το όλο θέμα, κύριε Πατριανάκο? Μιλήσατε για λάθος διαχείριση πριν από λίγο, αλλά ρωτάω εγώ έτσι για άλλη μια φορά συνολικά. Επιλογές συνειδητές, λάθος διαχείριση, τι? Πιστεύω ότι δεν είχαν αναγνωρίσει ή είχαν παραγνωρίσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από παλαιότερα, από όταν μπήκαμε στα μνημόνια, μειωθήκαν οι μισθοί, αλλάξαν τα οργανογράμματα, μειωθήκαν οι γιατροί, ήρθε ο COVID, πίεσε το σύστημα υγείας, τελείωσε ο COVID, και αυτό που είδαμε είναι ότι το τι έμεινε, έμειναν κακοπληρωμένοι, ας το πούμε, εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν αυξημένη δουλειά σε ένα ανοργάνωτο περιβάλλον. Μάλιστα. Τα λέω σε μία φράση. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πατριανάκο. Καλημέρα σας από το ραδιό 94. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε αυτή του την παρέμβαση ως Ιατρικός Σύλλογος Διεστόματος του κυρίου Πατριανάκου, για αυτά τα οποία συνεχίζουν να γίνονται μέσα στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί δεν είναι, όπως είπα πριν από λίγο, το θέμα ούτε χθεσινό ούτε σημερινό, είναι παραπροχθέσινο, και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ρώτησα, κύριε Κούδα, πριν από λίγο, που είσαστε υποδιευθυντής στην ψυχιατρική κλινική και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα, με αυτά τα οποία έλεγα με τον κύριο Πατριανάκο, τελικά η ψυχική υγεία ή και η ψυχική υγεία μπαίνει στο στόχαστρο με τι προοπτική, κατά την άποψή σας, να την αποτελειώσουμε την ψυχική υγεία, τις δομές της ψυχικής υγείας? Είναι δηλαδή η σκοπιμότητα, είναι η λάθος διαχείριση? Τι στην ευχή γίνεται και φτάνουμε σε αυτό το σημείο πάντα? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Νομίζω πλέον, κύριε Τουργεράκη, ότι μπορούμε πολύ σαφώς και ξεκάθαρα να πούμε ότι ούτε καν λάθος διαχείριση είναι, ούτε κάποια είδους, ας το πούμε, λάθος εκτίμηση. Είναι οργανωμένο σχέδιο, και αυτό μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί τουλάχιστον για το παράδειγμα της παιδοψυχιατρικής και για άλλα παρόμοια, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, υπάρχει εδώ και 2-2,5 χρόνια. Άρα κάποιος που θέλει να πάρει μέτρα και θέλει να διατηρήσει αυτή την κλινική όπως πρέπει και να την επεκτείνει κιόλας, γιατί οι ανάγκες, όπως ξέρουμε, διαρκώς αυξάνονται και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, θα έπαιρνε διαφορετικά μέτρα, και διαφορετικές προτάσεις υπάρχουν, και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών έχει κάνει, και ο Συλλόγος ο δικός μας το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ έχει κάνει. Παρ' όλα αυτά, και το Υπουργείο και η Διοικητική Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ όλα αυτά τα χρόνια, κατά τη γνώμη μου ηθελημένα, κοφεύουν σε αυτές τις παροντρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που το γεγονός και το τελευταίο. Στην ουσία, δηλαδή, να μην λειτουργεί μια πάρα πολύ σημαντική κλινική, η μοναδική στο Νότιο Αιγαίο, και αυτή τη στιγμή να καλούνται οι γιατροί άλλης ειδικότητας, δηλαδή εμείς οι ψυχιατροί ενηλίκων, να καλύψουμε αυτό το κενό, και να έχει μείνει μόνο ένας παιδοψυχίατρος συνάδελφος, κάνει προφανώς ό,τι μπορεί. Και επίσης πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει θεσμοθετημένες αλλαγές στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, που σκοπό τους, έτσι έχουν, αν τη διαβάσει κανείς πιο προσεκτικά, να οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας,
στο, να το πω έτσι, λαϊκά, το ξεπούλημά της σε ιδιώτες, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες, πώς να το πω, παραμονεύουν για τα λεφτά από τα ΕΣΠΑ που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κοιτάξτε, κυρία Δουλειάκη, χρήματα έρχονται για το κομμάτι της υγείας και έχει αναγγείλει και, και έχουν αναγγελθεί μέσα από τα διάφορα προγράμματα. Και σωστό είναι αυτό, γιατί είπαμε ότι η ψυχική υγεία χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση. Το θέμα είναι που θα πάνε αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν ενισχύεται το ΕΣΥ, γιατί δεν αυξάνεται η μισθή μας, γιατί δεν γίνεται ακόμα και το απλό, το αυτονόητο που έχουμε πάρα πολλές φορές, οι εφημερίες που κάνουμε και που, ας πούμε, εγώ κάνω 10 εφημερίες το μήνα, δεν φορολογούνται με άλλο συντελεστή. Ώστε τέλος πάντων να έχουμε μια ελάφρυνση για μια δουλειά, για ένα έργο που ούτε το θέλουμε. Δεν θέλω να εφημερίω 10 εφημερίες το μήνα, το κάνω για να μην κλείσει η κλινική μου. Και καλά κάνω και το κάνω. Αλλά η πολιτεία αντί να με παροτρύνει σε αυτό, με τιμωρεί. Τουλάχιστον οικονομικά. Και σε όλα, και σε όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι, και στα υπόλοιπα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα, ένα σχέδιο απαξίωσης του ΕΣΥ, πολύ, όχι μόνο στη δικιά μου βέβαια, την, το δικό μου το τομέα, στην ψυχική υγεία, σε όλους τους τομείς. Και στην ουσία καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όταν εκλείψει το ΕΣΥ ή τέλος πάντων υποβαθμιστεί τόσο πολύ, θα ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Μάλιστα. Πάντως, ο Πρωθυπουργός από τη δική του την πλευρά, ακόμα και από το συνέδριο του Economist, συνομιλώντας με πρωθυπουργούς άλλων χωρών, έλεγε ότι εμάς δική μας θέληση, σε όλα αυτά τα οποία έλεγε, να προχωρήσουμε προς τα, να επιταχυνούμε μέτρα, να βοηθήσουμε τον κόσμο κλπ., να εστιάσουμε στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, και αυτή είναι η δέσμευσή μας, ανέφερε με μία πρόταση. Οι πολίτες θέλουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και μάλλον εκεί εστιάζει. Τώρα, το πώς η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη έρχεται να δέσει και να κουμπώσει με αυτές τις επιλογές, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω με την κοινή λογική, πόσο μάλλον εσείς που είσαστε μέσα στο χώρο. Λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, και το επικαλούμε ακριβώς γιατί δεν είμαι γιατρός, ότι το να εξυπηρετηθεί, το να φιλοξενηθεί, το να νοσηλευθεί ένας ανήλικος, μία ανήλικη, ένα παιδί στην ψυχιατρική είναι επιστημονικά λάθος, διότι εδώ δεν παίρνεις και δεν έχεις ως δεδομένο σου, ή δεν βλέπεις ή δεν εξετάζεις ή δεν κουράρεις ένα παιδί σαν να είναι ένας μικρός ενήλικας. Αυτό είναι λάθος. Άρα μπορούμε μέχρι να βρεθεί λύση, είτε τα παιδιά να πηγαίνουν, γιατί η παιδοψυχιατρική εδώ του Πανεπιστημιακού καλύπτει, σωστά το είπατε κύριε Κώδα, και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, όπως επίσης και όλη την Κρήτη, ή να πηγαίνουν στην Αθήνα, ή τέλος πάντων ας βρουν ένα ιδιώτιμο μπλοκάκι μέχρι να υπάρχει ένας μόνιμος γιατρός, κάτι να γίνει, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Τι είναι αυτό με το οποίο εσείς είτε συμφωνείτε είτε προτείνετε από τη δική σας την πλευρά? Πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός, ειδικά ο Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να πει ποτέ ότι αυτά που κάνουν υποβαθμίζουν τη δημόσια υγεία. Αυτό όμως είναι σαφές, κυρία Δουλγεράκη, ότι αυτά που ακριβώς που κάνουν υποβαθμίζουν τη δημόσια υγεία, όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια, και αν θέλετε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όμως τώρα το φαινόμενο έχει πάρει άλλες διαστάσεις, έχει ξεφύγει, να το πω έτσι απλά. Και επίσης έχουμε το παράδειγμα άλλων χωρών, αφού μιλάμε για διεθνές περιβάλλον, το οποίο εφάρμοσαν τέτοιου είδους τακτικές και ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή μειώσεις προϋπολογισμών, προσπάθεια ευελιξίας όπως τη λέγανε, και στην ουσία οδηγήσανε πολύ ισχυρά συστήματα υγείας όπως ήταν το γαλλικό, το αγγλικό, το NHS κτλ. Σε πλήρη κατάρρευση, με αποτέλεσμα πολίτες αυτών των χωρών να είναι όχι απλά δυσαρεστημένοι. Πριν κανένα δύο εβδομάδες διάβαζα ότι στη Βρετανία οι πολίτες πεθαίνουν στην ουρά των επειγόντων περιμένοντας 10-12-15 ώρες. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που λέει κάποιος σχέση με την πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αφήστε με να το αποσυμπληρώσω αν έχετε τη μεγάλη καλοσύνη, ακόμα και προεκλογικά, δηλαδή στις ευρωεκλογές,
όταν μιλούσαμε με ανθρώπους και μιλούσαμε για το κομμάτι της υγείας, μας έδειχναν με το δαχτυλάκι την Ευρώπη και μας έλεγαν «Μα μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη στο κομμάτι της υγείας. Να δείτε τι γίνεται με τις ουρές, να δείτε με το τι, τι λεφτά πληρώνει, ας πούμε, ο Γάλλος ή ο Άγγλος ή οτιδήποτε για να μπουν μέσα στο νοσοκομείο, στο δικό τους το σύστημα υγείας κλπ. Το διαφήμιζαν κιόλας». Ναι, ισχύει αυτό, αλήθεια είναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε τέτοιο σύστημα υγείας. Ειδικά εμείς που δουλεύουμε σε αυτό και ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να γίνει. Και αν θέλετε, έχουμε και τη δυνατότητα, έχουμε και το προσωπικό, έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία να το κάνουμε. Αυτό που δεν υπάρχει βέβαια είναι οι πολιτικές επιλογές και τα ανάλογα κονδύλια και η ανάλογη διαχείριση που όπως εξελίσσεται. Προφανώς λοιπόν, δεν μας, όπως είπατε πολύ σωστά, όχι μόνο δεν μας καλύπτει αυτή η λύση που προτείνει τώρα από τη διοίκηση για το κομμάτι της παιδοψυχιατρικής, αλλά λέμε σε όλους τους τόνους, το οποίο να συμπληρώσω, δεν ξέρω αν ακούστηκε πριν, και η ελληνική νομοθεσία το απαγορεύει. Η ελληνική νομοθεσία ακόμα είναι σαφής και λέει ότι κανείς γιατρός άλλης ειδικότητας δεν μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα άλλης ειδικότητας παρά μόνο σε πάρα πολύ σε καταστάσεις πολέμου. Εγώ δεν δέχομαι ότι η σταδιακή υποβάθμιση της παιδοψυχιατρικής ή παρόμοιες καταστάσεις είναι κατάσταση πολέμου. Μας φτάσαν σε αυτό το σημείο. Είναι δικιά τους υποχρέωση να διορθώσουν αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή τώρα φτάνουμε στο σημείο να λέμε, ωραία, αφού έγινε τώρα τι θα κάνουμε, το παιδί να μείνει, τα παιδιά, οι γονείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματική ανάγκη. Εμείς δεν την αρνούμαστε την ανάγκη και προφανώς αν υπάρχει κάποιο, πώς να το πω, επίγουσα κατάσταση, δεν αρνούμαστε τη βοήθειά μας, ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Όμως δεν πρόκειται να δεχθούμε κάτι σαν τελεσμένο, που το ξαναλέω, με πολιτική επιλογή φτάσαμε εκεί πέρα και δεν θα πούμε ότι όπως φτάσαμε εκεί πέρα μπορεί αυτό αύριο να διορθωθεί. Δεν ξέρω κυρία Δουλγεράκη, νομίζω μας θεωρούν λίγο, πώς να το πω, κορόιδα, σε απλά ελληνικά να νομίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν έκτακτα μέτρα και να, σε καταστάσεις τέτοιες και να θεσμοθετήσουν, αν θέλετε, υψηλά κίνητρα, να βρουν συναδέλφους που θέλουν να έρθουν με άλλες συνθήκες και να αλλάξουν την κατάσταση. Σε άλλες περιπτώσεις, όχι υγειονομικές, ενώ άλλου με άλλες συνθήκες, σε στρατηγικές ανάγκες, σε πολιτικές ανάγκες κτλ. Εν μία ανοιχτή αλλάζουν νόμους και αυτό γίνεται μια χαρά. Ας κάνουν το ίδιο και εδώ πέρα. Ας δώσουν διπλάσιους μισθούς. Δεν ξέρω, ας βρουν κάτι. Νομίζω είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου δεν, να δώσουν οικονομικά και θεσμικά κίνητρα. Δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Όχι τώρα. Για χρόνια ξαναλέω δεν γίνεται αυτά. Και αυτά δεν τα συζητάμε μόνο σήμερα. Σε συναντήσεις με τους υπουργούς, που τέλος πάντων σαν συνδικαλιστικός τέλεχος που έχω συμμετάσχει συχνά, αυτά επαναλαμβάνονται και λέγονται συνέχεια. Η απάντηση είναι πάγια. Δεν μπορώ να το κάνω, ο Υπουργός Υγείας λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνος μου. Πρέπει να πάρω την έγκριση του Πρωθυπουργού, πρέπει να πάρω την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών κτλ. Να την πάρει. Γι' αυτό υπάρχει η υποτίθεται η οργανωμένη πολιτεία για να λύνει τέτοια προβλήματα. Γιατί να σας πω κάτι, ας βάλει ο καθένας μας στη θέση ενός απελπισμένου γονιού τον εαυτό του, που κινδυνεύει το παιδί του να αυτοκτονήσει, κινδυνεύει το παιδί του να κάνει μια ανεπανόρθωτη ζημιά στον εαυτό του ή σε άλλους. Για να δούμε αν θέλει και πρέπει να πάρει τέτοια έκτακτα μέτρα. Δεν μιλάμε στον αέρα ή μιλάμε για, ας το πούμε, τις θεωρητικές πολιτικές ή άλλου είδους καταστάσεις. Μιλάμε για ένα κομμάτι υγείας πάρα πολύ σημαντικό. Ξαναλέω, τα περιστατικά προφανώς θα αυξάνονται μέρα με την ημέρα και είναι καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας, όπως ζητάει τους φόρους και τους δίνουμε, όπως ζητάει τις κρατήσεις και όλοι μας τις δίνουμε, όπως ζητάει κάποιες υποχρεώσεις και οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, οι υγειονομικοί τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, είμαστε συνεπείς σε αυτές και εκτελούμε τα καθήκοντά μας, να το κάνει και αυτή η πολιτεία αυτό. Η υποχρέωση έτσι να παρέχει, το λέγεται το Σύνταγμά μας, όπως ξέρετε, να παρέχει υγεία στους πολίτες της και να καλύπτει όλες τις ανάγκες σύμφωνα με την επιστήμη και την τεχνολογία της εποχής που βρισκόμαστε και όχι σύμφωνα με την επιστήμη του 1910 όπου ένας γιατρός έκανε όλες τις δουλειές. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε και αγωνιζόμαστε και διαμαρτυρόμαστε. Και το λέμε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε όσο μπορούμε, όχι μόνοι μας βέβαια, ζητάμε και τη συνδρομή του λαού, του κόσμου δηλαδή που θα εξυπηρετηθεί από αυτές τις δομές, από αυτές τις κλινικές, να βοηθήσει και να διεκδικήσει αυτό που του αξίζει.
που κάθε γονιός που πληρώνει αυτή τη βαριά φορολογία δεν θέλει όταν χρειαστεί, και μακάρι μην χρειαστεί ποτέ, αλλά αν χρειαστεί να έχει ένα σύστημα υγείας που θα τον καλύπτει αυτό το παιδιά του, τους γονείς του κτλ. Σαφέστατα, κύριε Κούδα. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας και αυτός είναι ο αγώνας όλων μας. Δεν το συζητάμε. Κύριε Κούδα, το τελευταίο που ρωτώ για να μπορέσω να σας απελευθερώσω και εσάς. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει, τι προτείνετε να γίνει, δηλαδή μέχρι να έρθει ένας γιατρός ο οποίος θα είναι ομώνυμος, μέχρι να σκεφτεί να πάρει την απόφαση αυτή η έρημη πολιτεία έτσι όπως κινείται, αυτά τα υπουργεία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να βρεθεί σήμερα η λύση, έστω αύριο. Το σωστό ήταν χθες να έχει βρεθεί η λύση. Τι να γίνει, τα περιστατικά που να πηγαίνουν σε άλλη περιοχή. Κοιτάξτε, ή θα πηγαίνουν σε άλλη περιοχή ή θα πρέπει να βρεθούν ξανά του παιδοψυχίατροι, είπατε μια λύση, ας πούμε, με μπλοκάκι, με τα προσωρινά ξαναλέω, ή από άλλη περιοχή, οι οποίοι θα λειτουργούν την παιδοψυχιατρική κλινική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που γεννιούνται από αυτή την έλλειψη, το να ψάχνουμε αλλού κλινικές, το να οι γονείς να είναι αγωνιστές. Επίσης, επισημάνω, να ξέρετε, δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα μεταφοράς ανθρώπων που κινδυνεύει της υγεία και είναι επικίνδυνη σε άλλη περιοχή. Πολύ σωστή, δηλαδή, πολύ σωστή η αναφορά αυτή. Πολύ σωστή. Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο, και αυτό είναι κομμάτι της πολιτείας. Δηλαδή, τη μεταφορά δεν την κάνει ο γονιός μόνος του και να κινδυνεύει ο ίδιος να ζει μέσα στην αγωνία και ανά πάση στιγμή να συμβεί κάτι επικίνδυνο. Θα πρέπει πάλι το ΕΚΑΠ, το οργανωμένο κράτος, να βρει μια λύση, κυρία Βουργεράκη. Ο καθένας στον τομέα του, όπως εσείς κάνετε δουλειά σας, εγώ κάνω τη δουλειά μου κτλ. Η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να οργανώσουν σωστά το υγειονομικό σύστημα. Όπως είπατε και εσείς, το λέμε όλοι, αυτό δεν το κάνουν. Φέρονται αυτή τη στιγμή εχθρικά στον Έλληνα εργαζόμενο, στον Έλληνα φορολογούμενο, αν θέλει, στον ελληνικό λαό, και οι επιπτώσεις καθημερινά στις υποβαθιζόμενες υπηρεσίες υγείας είναι ολοφάνερες. Δεν χρειάζεται να το πούμε, πολλές φορές τα έχετε πει από την εκπομπή σας. Εμείς αυτό λέμε, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει η κλινική με παιδοψυχιάτρους. Το να βάζουμε ψυχιάτρους ελληνικών, δηλαδή μια άλλη ειδικότητα να κάνει την δουλειά των ψυχιάτρων, και να σας πω και την αλήθεια, πολλές φορές το έχουμε δει να συμβαίνει και το συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δεν είμαστε εμείς πρωτοτυπία, είναι ένα κακό προηγούμενο που εμείς σαν γιατροί που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με συνειδησία έτσι και συνέπεια, δεν θέλουμε να το αφήσουμε να συμβεί. Εμείς η δουλειά μας είναι να εξυπηρετούμε τους ενήλικες. Έχετε κάποια... Ωραία, έχετε κάποια ειδοποίηση ενδεχόμενα, έχετε, αν υπάρχει ενημέρωση, κάποιο σημάδι ότι αυτός ο ειδικός, ειδικά υφυπουργός, για το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει ενδιαφερθεί για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Καμία ειδοποίηση δεν έχω, κυρία Δουλγεράκη, κανένα νέο, καμία απάντηση. Γιατί αυτό τώρα για να δω γιατί τον έχουμε και γιατί τον πληρώνουμε σαν Έλληνες πολίτες αυτό τον υφυπουργό. Αυτό θέλω να καταλάβω. Ναι, ναι, ακριβώς. Και να ξέρετε, έχει στείλει χαρτί και η διευθύντρια των δύο κλινικών, η κυρία Μπάστα. Επίσης, προφανώς με αυτή την ανακοίνωση έχουμε ενημερώσει. Έχουμε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες. Δεν έχουμε, όσο απαντήσαν εσάς, απάντησαν και σε εμάς. Δεν έχουμε καμία απάντηση από κανένα αρμόδιο. Προφανώς δεν μπορεί, τι απάντησε να μα, δεν υπάρχει απάντηση να μα δώσουμε. Μπράβο, βρε παιδιά, μπράβο. Καλά να είναι οι άνθρωποι, καλά να είναι. Εκεί να του έχουμε, να του πληρώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούδα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, ξεκινώντας από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Πατριανάκο, πηγαίνοντας στον κύριο Κούδα, τον υποδιευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής, με τον κύριο Δημήτρη Βρυσαλή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ποια είναι η δική σας η πρόταση, κύριε Βρυσαλή? Ακούσαμε το τι προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος, ακούσαμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κούδας. Οι δικές σας θέσεις ποιες είναι, αναφορικά πάντα με την παιδοψυχιατρική κλινική? Κοιτάξτε, η κατάσταση στη φροντίδα των παιδιών και των εφήβων στο θέμα της ψυχικής υγείας και όχι μόνο, έχει φτάσει στο νησί μας αδιέξοδο. Ευθύνη έχει η κυβέρνηση, η 7η είπε και η διοίκηση. Ναι. Από χτες θα πρέπει να δώσουν κίνητρα με άμεση νομοθετική παρέμβαση, να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς, να κάνουν άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων. Και θα βρεθούν και παιδοψυχίατροι που δεν έχουν εξαφανιστεί από τον κόσμο.
Υπάρχουν παιδοψυχίατροι που βεβαίως έχουν ιδιωτεύσει, γιατί ακριβώς τους έχει διώξει η ίδια η κυβέρνηση εκτός συστήματος υγείας, και απ' την άλλη όταν βρει τα σκούρα τους προσλαμβάνει πάλι με μπλοκάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να έχει τους γιατρούς δίπορτο, ακριβώς το δημόσιο τομέα να τον έχουν αν θέλετε υποβαθμισμένο, να είναι έξω ο κόσμος να δουλεύει και αν χρειαστεί να έρχονται με μπλοκάκια. Άρα εδώ υπάρχει λύση, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης που δίνονται εκατομμύρια στις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά όταν είναι να δοθούν χρήματα για αυξήσεις μισθών, μονιμοποιήσεις προσωπικού, τότε δεν βρίσκονται χρήματα. Λύση υπάρχει, κύριε Αντουργεράκη, γιατί το επόμενο διάστημα θα οξυνθεί η κατάσταση. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην παιδοψυχιατρική, αναφέρουμε και στις παιδοχειρουργικές κλινικές του νησιού μας, αναφέρουμε και στη γυναικολογική κλινική, αναφέρουμε και στην παθολογική κλινική του Παγνή, αναφέρουμε και στην αιματολογική κλινική του Παγνή, αναφέρουμε και στην καρδιολογική κλινική, που εδώ φαίνεται τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργήσει αυτές οι πολιτικές διαχρονικές. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή το σχέδιο που ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα πάει στο Υπουργείο Υγείας και θέλει να το προωθήσει, που λέει ότι θα κλείσουν νοσοκομεία με βάση τις πληρότητες και με βάση τη στελέχωση που οι ίδιοι τις έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή σημαίνει ότι το επόμενο δίμηνο τρίμηνο θα δούμε στο όνομα το ότι έχουμε δεν έχουμε στελέχωση να κλείνουν νοσοκομιακές δομές και κλινικές, κύριε Αντουργεράκη. Γι' αυτό που εμείς τουλάχιστον δηλώνουμε είναι ότι σήμερα χρειάζεται να υπάρχει μαζική κινητοποίηση και κατακραυγή αυτών των επιλογών. Είναι αδιανόητο ανήλικο παιδί να νοσηλεύεται, να έχει εισαγωγή στην ψυχιατρική κλινική. Είναι αδύνατον, είναι αν θέλετε αντιεπιστημονικό άνθρωποι με παθολογικά περιστατικά να νοσηλεύονται στις χειρουργικές κλινικές. Είναι αντιεπιστημονικό, αν θέλετε, άνθρωποι άλλης ειδικότητας να περιθάπτουν ανθρώπους άλλης ειδικότητας. Και βεβαίως αυτά δεν είναι ξένα, δεν είναι, αν θέλετε, μόνο βίτσια κάποιων διοικητών. Εδώ η κυρία Γκάγκα πριν 2 χρόνια είχε τολμήσει να φέρει την εφημερία τομέα. Δηλαδή ένας χειρούργος να μπορεί να είναι και μευτήρας, να μπορεί να είναι και γιατρός για τα ορειλά περιστατικά, και ένας ορθοπαιδικός μπορεί να ξεγεννάει και ένας παθολόγος μπορεί να κάνει και τον νεφρολόγο. Παρακάμπτοντας το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, τις ειδικότητες, την επιστήμη, τη λογική, γιατί οι ίδιοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις δεν φαντάζομαι να θέλουν το παιδί τους που έχει ένα σπάσιμο να το χειρουργεί, αν θέλετε, ένας μευτήρας. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ή δεν φαντάζομαι αυτός ο κόσμος που πληρώνει το απόϊμα στα χειρουργεία αντί για ορθοπαιδικό να βλέπει μευτήρα ή να βλέπει γιατρό ορειλά ή να βλέπει χειρούργο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, τη λογική, αλλά έχουν σχέση με μια λογική που λέει ότι με το λιγότερο κόστος θέλω να παρέχω τις λιγότερες υπηρεσίες και βεβαίως όποιος έχει τα λεφτά να πληρώνει. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι τα παιδιά σήμερα που χρήζουν ανάγκης περίθαψης πρέπει να υπάρχει παιδοψυχιατρική κλινική που υπάρχει χωροταξικά στο νοσοκομείο, θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό, δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό αν θέλετε ο κακός χαμός όταν γίνεται μια εισαγωγή, να γίνεται επιστράτευση των νοσηλευτών αυτά τα αιτήματα που έχουν πάει για να καλυφθούν οι βάρδιες. Και σε μια κλινική, κύριε Βρύσαλη, όπου εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες της Κρήτης, όπως επίσης και του Νότιου Αιγαίου, και με άκρος ενδεικτικό αυτό που ρώτησα τον κύριο Κόδα για το αν υπάρχει κάποια απάντηση αυτή την ώρα ή τέλος πάντων ένα νιάξιμο όπως θα έπρεπε να υπάρξει. Εγώ το λέω πάρα πολύ απλά, απλοϊκά, αλλά είναι υποχρέωσή τους γιατί είναι ευθύνη τους. Από τον αρμόδιο υφυπουργό, ο οποίος βρίσκεται σε μια θέση, πληρώνεται σαν υπουργός υφυπουργός, από τα δικά μου τα λεφτά, από τα δικά σας τα λεφτά, από του καθενός από εμάς τα λεφτά, για το τι θα γίνει στην παιδοψυχιατρική, και να λέει ο κύριος Κούδας, την ευθύνη των λόγων του έχει ούτως ή άλλως, να λέει ότι ξέρετε, η διευθύντρια των 2 κλινικών έστειλε επιστολή για το τι γίνεται, αλλά μέχρι σήμερα καμία απάντηση. Αυτό αν μη τι άλλο είναι ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Όχι μόνο ντροπή. Αυτό μάλλον αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τώρα να περάσουν τα τεστ οι διοικητές και οι διπεάρχες για να ξαναείναι στις θέσεις τους. Και από την άλλη
Κοιτάτε να δείτε, όσο, έτσι, όσο με ντροπή φέρονται απέναντι στην κοινωνία, πρέπει η κοινωνία, ο λαός μας, σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο να τους γυρίσει την πλάτη, αλλά με μαζικό τρόπο να οργανώσει τον αγώνα του. Γιατί είναι ψέματα αυτά που λένε ότι δεν υπάρχουν νοσηλευτές, αλλά και γιατροί. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι στην τελευταία προκήρυξη για 2.500 θέσεις νοσηλευτών, 6.500 αιτήσεις υπήρχαν. Άρα προσωπικό υπάρχει και νοσηλευτικό και το υπόλοιπο να προσληφθεί. Ιατρικό προσωπικό, κυρία Τουργεράκη, δεν εξαφανίστηκε. Παιδοψυχίατροι υπάρχουν στο νησί μας. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Μπαρτζόπουλος, ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για την ψυχική υγεία. Ότι εμείς δεν μπορούμε, εγώ το μεταφράζω, δεν θέλουμε να δώσουμε χρήματα για τη δημόσια υγεία. Αλλά ο κύριος Μπαρτζόπουλος, σαν ιδιοκτήτης και αυτός κλινικών, κατευθύνει τα λεφτά. Βεβαίως με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδιωτικό τομέα και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πώς βρίσκονται εκατομμύρια να δίνονται σε ΜΚΟ, σε ξενώνες, σε δομές που όταν βεβαίως σταματήσει το χρήμα ή όταν τελειώσει πετάνε έξω τους ανθρώπους, τους ψυχικά ασθενείς, όπως έγινε στην Αθήνα και μεταφερθήκαν από μια ΜΚΟ στο Δαφνί, γιατί η ΜΚΟ αυτή έκλεισε. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι είναι επιλογή πλέον. Όχι μόνο να μην απαντάνε, αν θέλετε να γυρίζουν την πλάτη στις ανάγκες του κόσμου, είναι σαφέστατο ότι γυρίζουν τις πλάτες στις ανάγκες του κόσμου. Ότι θέλουν μια υγεία για λίγους και εκλεκτούς και για τους πολλούς, αν θέλετε, να έχουμε υπηρεσίες που να καλύπτουν τις στοιχειώδες ανάγκες για να μην πεθάνουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε τι λέει ο λαός μας. Κόφτε, αυτό λέει η κυβέρνηση, κόφτε το κεφάλι σας να βρείτε άκρη. Κόφτε το κεφάλι σας να πάρετε κανένα τηλέφωνο σε κανένα βουλευτή, μπας σας κάνει κανένα, βρει καμιά διέξοδο. Και απ' την άλλη, κοιτάτε, με ένα ύφος, αν θέλετε, πάρα πολύ ειρωνικό, είναι ότι εμείς προωθούμε την καλή και ποιοτική υγεία. Μάλιστα. Εδώ θα τα βρούμε μπροστά μας, αλλά τους λέμε, τους διαμηνύουμε και τελειώνω, κυρία Βρουγεράκη, γιατί καταλαβαίνω ο χρόνος είναι λίγος, ότι κοιτάτε να δείτε, το καλοκαίρι θα είναι θερμό, το έχω ξαναπεί, φαίνεται ότι δεν λογαριάζουν αυτά που λέμε, αλλά εδώ ετοιμάζονται κινητοποιήσεις, γιατί επίσης έχουμε κλείσιμο κρεβατιών εντατικής θεραπείας, ήδη στον Άγιο Νικόλα κλείνουν, θα κλείσουν και στο Παγνί, δηλαδή τα ήδη κλειστά κρεβάτια των εντατικών λόγω έλλειψης προσωπικού, τα επιδεινώνει το κλείσιμο μονάδων εντατικής θεραπείας στο όνομα της απολύμασης που πρέπει να γίνει, αλλά βεβαίως η κυριότερη αιτία είναι γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας και ταυτόχρονα να πάρουν άδειες στο προσωπικό. Όταν οι γυναικολογικοί κλινικοί μου λένε, εμένα συναδέλφισσες μου, ότι έχουμε να πάρουμε 2 χρόνια άδεια, πόσο πολύ ποιοτική και ασφαλή περίθαψη να παρέχουν. Θα ξαναπούμε αυτό το οποίο είπατε πριν από μερικές ημέρες εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Αν δοθούν όλες οι άδειες και όλα τα ρεπό, έχει κλείσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για 3 χρόνια. Και, πραγματικά και αυτό έχει γίνει viral. Λοιπόν, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί θα τα ξαναπούμε, κύριε Βρυσέλη. Καλημέρα σας.